Αρχικά θα πω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στην ομάδα της Αργυρούπολης για την πολύ καλή προσπάθεια που κάνανε. Και στο δεύτερο παιχνίδι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι, καθαρό. Και είχα πει ότι κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να ελπίζει να πάει στον τελικό. Όσον αφορά εμάς, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Εμείς ξέρουμε μέσα στο τμήμα τι καταπώνηση υπάρχει από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Απλά το πιστεύαμε από το πρώτο παιχνίδι ότι όταν η ομάδα θα παίξει στον επαληπτικό με πιο πολλές παρουσίες παιχτών που είναι βασικοί που λέμε, θα έχουμε περισσότερη τύχη και αυτό φάνηκε στο αγωνιστικό χώρο. Ιδίως στο δεύτερο μήχρονο επικρατήσαμε κατά κράτος του Γκουσού Αργυρόπολης και πιστεύω ότι η νίκη μας και η πρόκριση ήταν δίκη. Ωραία. Κώστα. Σειρά σου για ένα σχόλιο. Το είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι το σκορ δεν μας έδινε την πρόκριση. Είχαμε 90 λεπτά ακόμα. Τα παιδιά τα δώσανε όλα. Καταθέσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις έγινε το 1-0, έγινε σχετικά νωρίς, μας προβλημάτισε αρκετά. Στο δεύτερο μήχο είπαμε να προσέξουμε πρώτα στα δυνάμεινά μας, να μην δεχτούμε πάλι δεύτερο γκολ, ώστε να έχει χρόνο ολυσιακός να πάρει την πρόκριση. Τελικά δεχτήκαμε ένα γκολ από πέναλτι. Βέβαια στο 1-0 υπάρχει μια ευκαιρία του Κοκκινέλη που αν γίνει γκολ νομίζω ότι θα μας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Συγχαρητήρια στον Ολυσιακό. Καλή συνέχεια στο τελικό και στο πρωτάθλημα του εύχομαι να βγει η κατηγορία.